θα μιλήσουμε με τον οικονομέτρη αναλυτή, τον Γιώργο τον Αδαλή. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα κύριε Σαχίδη, καλή εβδομάδα. Έχετε κανένα γνωστό κι εσείς να κουρέψετε μέχρι 97% το δάνειο, τίποτα? Εγώ έχω ένα γνωστό που κουρεύει γκαζόν. Αν ενδιαφέρεται κάποιος. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Αδαλή, τι είναι αυτό που συμβαίνει στην ουσία? Είμαστε κοντά σε ενδεχόμενο ντόμινο? Έχουν πάρει τα μέτρα τους οι κεντρικές τράπεζες, όπως λένε? Η Deutsche Bank που φωνάζατε εσείς 2 χρόνια ότι είναι κρυμμένα όλα κάτω από το χαλί, ήρθε στην επιφάνεια μόνο για αυτά? Είναι και ένας ακήρυκτος οικονομικός πόλεμος? Πολλοί λένε ότι οι Αμερικανοί γονατίζουν τους Ελβετούς και τους Γερμανούς ως επίχειρα των παλαιότερων επιλογών τους με τους Ρώσους. Τι γίνεται εδώ? Πού να πιάσει καγίνης και πού να τελειώσει τώρα, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι μπαίνουμε σε πενταπλή οικονομική κρίση πλέον. Άρα συμφωνείτε, μισό λεπτό, με αυτό το εφιαλτικό σενάριο από ελβετική εταιρεία διαχείρισης χρυσού που δημοσιεύεται σήμερα από την Gold Switzerland, ότι πάμε σε πενταετία, δεκαετία πολλαπλών καταστρεπτικών κρίσεων? Αυτό που έχω πει και στη δικιά σας εκπομπή, κύριε Σαχίρη, πολύ νωρίς, είναι ότι όλη η δεκαετία, και το έχω πει από τις αρχές του 2000 αυτό, ότι όλη η δεκαετία έτσι θα πάμε. Άπαξ και δεν λυθεί το πρόβλημα στην κορυφή της πυραμίδας, όχι απλά δεν θα ησυχάσουμε, αλλά θα αναφύονται διαρκώς νέες κρίσεις σε νέους τομείς. Γιατί η κορυφή της πυραμίδας είναι πάντοτε ενεργειακή αγορά. Τι να κάνουμε. Αυτό επηρεάζει τα πάντα από εκεί πάνω που είναι από την κορυφή. Νομίζω ότι είναι οι τράπεζες στην κορυφή της οικονομικής ζωής, η ενέργεια είναι. Άσχετα με τον αστικό μύθο ότι οι τραπεζίτες θα κάνουν όλα κτλ. Ό,τι επηρεάζει την ενέργεια διαχέεται προς τα κάτω με μαθηματική ακρίβεια και με γεωμετρική πρόοδο στο επόμενο επίπεδο της πυραμίδας και ακολούθως το μεθεπόμενο και φτάνει στη βάση που είμαστε όλοι εμείς. Mm-hmm. Αν συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο, σε έναν τομέα, ας πούμε, π.χ. στην αεροπορική βιομηχανία, πιθανόν να επηρεάσει κάποιους κάτω από αυτόν τον τομέα, αλλά τους από πάνω δεν τους επηρεάζει. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα, να το δούμε από την αρχή. Δεν σας κάνει εντύπωση εσάς, κύριε Σαχίνη, ότι 3 χρόνια τώρα συζητάμε για κρίσεις και αποφεύγουμε, όπως ο διάολος στο λιβάνι, να ασχοληθούμε με τη γενοσιουργό αιτία? Όχι εσείς και εγώ. Αυτοί οι οποίοι υποτίθεται είναι καθώς πρέπει αναλυτές και οι προστάτες και οι λάτρες της καθιστικής τάξης. Τι εννοώ? Ξέσπασε τώρα τραπεζική κρίση. Διότι ξέσπασε. Τι να κάνουμε? Αφού όλοι συζητάνε και όλοι φοβούνται και βλέπουμε πράγματα και θάματα στο ταμπλό, ξέσπασε. Σκοπός ήταν να μην το αφήναν να συμβεί. Το άφησε να συμβεί και θα σας τα εξηγήσω παρακάτω. Αλλά η απορία η δικιά μου είναι ότι ξέσπασε έτσι μια μέρα, μια ωραία πρωία. Είπαμε, α, ξέρετε, μέχρι χτες ήταν όλα καλά, αλλά από σήμερα έχουμε τραπεζική κρίση. Μήπως κάτι άλλο προηγείται, κάτι την προκάλεσε? Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, πιστεύω. Δεν είναι η αιτία της η άθλια πολιτική της ΦΕΔ, αλλά και των υπολείπων κεντρικών τραπεζών, όπως η ΣΕΚΟΥΤΟΥ, η οποία σφίξε, έσπασε το τέλος στην αγορά. Και γιατί έγινε αυτή η πολιτική πάλι των μεγάλων επιτοκίων? Γιατί συνέβη? Δεν έχει προηγηθεί επισητιστική και ενεργειακή κρίση? Και γιατί ήρθε η επισητιστική και ενεργειακή κρίση? Έτσι μια μέρα πάλι είπε, ξέρω εγώ, ο πλανήτης δεν έχω τι να κάνω σήμερα, και σκέφτηκε ο πλανήτης γενικώς, ας ρίξω μια ενεργειακή κρίση. Και γιατί ήρθε η ενεργειακή κρίση? Αυτοεκπληρούμενη προφητεία από τη στιγμή που κάποιος είδε ότι έσπασαν οι εφοδιαστικές αλυσίδες? Και γιατί έσπασαν οι εφοδιαστικές αλυσίδες? Διότι κάποιοι ηλίθιοι ψυχοπαθείς έκλεισαν τον πλανήτη με ένα σκληρό lockdown, ακολουθώντας τις επιταγές της Κίνας. Γιατί αυτό δεν το βάζουμε κάτω να το συζητήσουμε? Μπορείτε να μου πείτε μου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία τι ήταν, έτσι στα καλά καθούμενα? Δεν είναι copy-paste της ίδιας κατάστασης το 2014? Όλη η ιστορία είναι ένα copy-paste το 2014.
Απλά το 2014 δεν κατέληξε εκεί γιατί υπήρχε μόνο μία διαφορά σε αυτή την ιστορία. Δεν υπήρχε πανδημία τότε. Και εξ αυτού δεν υπήρχε το lockdown. Άρα λέτε ότι εδώ τώρα αυτή είναι και η ιδιοποιώς διαφορά. Ωστόσο, για κάποιες τράπεζες, ειδικά για την Deutsche Bank, είχατε αναφερθεί και στο παρελθόν ότι πολλά μπαίνουν κάτω από το χαλί. Θα έρθει η ώρα που θα σκάσει το καζάνι. Είμαστε εδώ. Έχουμε ενεργειακό πόλεμο. Ναι. Και να σας το πω έτσι απλά και για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Εφόσον έχουμε ενεργειακό πόλεμο, εσείς τι λέτε τώρα, όταν ανατινάσσονται αγωγοί, ανεξάρτητα ποιος θεωρεί ο καθένας, ποιος ανατίναξε, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί δολιοφθορά, τρομοκρατική ενέργεια, επίθεση, όπως θέλετε πείτε το, σε σύστημα ή υποσύστημα αγωγών. Δεν το έχει τολμήσει κανένα το κάνει αυτό. Το Μπιν Λάντεν δεν το έκανε. Τι να λέμε τώρα. Σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχει συμβεί. Σας υπενθυμίζω σε εποχές που δεν πειράζαν και δεν προανεγγείλω το πόλεμο στις ζημιές. Μιλάω για την Αράμκο. Αλλά σε φυσικό αερίο ούτε δεν έχει ξανασυμβεί. Όταν γίνονται λοιπόν τέτοια πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ είμαστε στο στάδιο του τελικού ξεκαθαρίσματος και τώρα αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε τράπεζα έχει συναλλαγές με Ρώσους ολιγάρχες ή με κρατικές οντότητες της Ρωσίας, φυσικά και όλα τα άπλητά της θα βγουν στη φόρα. Μόνο που η Deutsche Bank δεν είναι μόνο για τους Ρώσους ολιγάρχες, όπως ξέρετε κύριε Αδαλή, είναι για πολλούς ολιγάρχες. Την εποχή, έτσι, ακόμη τώρα, και Έλληνες στην εποχή της κρίσεως, εκεί τα στέλναν. Έτσι θα δεν θα είναι. Κάτι. Πόσες φορές έχω πει στην εκπομπή σας, καλά θα κάνουμε να κοιτάμε ποιοι είναι αυτοί που συνθέτουν τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που συζητάμε πριν μιλήσουμε για αυτές. Διότι παίζουν πολύ, πολύ βασικό ρόλο οι άνθρωποι. Εδώ αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η περίοδος του κυνηγιού, κύριε Σαχίν. Κάποιοι έχουν βγει για κυνήγι. Δεν το βλέπει κανένας δηλαδή αυτό. Όταν ξαφνικά αρπάει φωτιά η Credit Suisse, η οποία θέλω να σας πω ότι το πρόβλημά της ως τράπεζα δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα των τραπεζών στην Αμερική, των τριών που έπεσαν, συν μία που είναι έτοιμη να πέσει και αυτή κάτω. Την κρατάνε στην ΜΕΘ. Μιλάω για την First Republic. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η μία με την η υφή του προβλήματος. Έχει καμία ομοιότητα στην Αμερική με την Credit Suisse. Και φυσικά η Credit Suisse, η τιμή της μετοχής της πέφτει διαρκώς από το 2018. Είναι μοναδική ελβετική τράπεζα, κύριε Σαχίν. Δεν υπάρχει άλλη από τις 10 μεγάλες τράπεζες η οποία σε όλη αυτή τη διάρκεια η τιμή της μετοχής τους να πέφτει. Συμπεριφέρονται κανονικά. Άνοδος, πτώση, ξανά άνοδος, ξανά πτώση. Αυτή μόνο πέφτει. Γιατί? Γιατί είχε 30 γαλλικά φράγκα το 2018 μέσα στην πανδημία, πήγε στα 20-25 γαλλικά φράγκα και ξαφνικά μια μέρα έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Διότι την προηγούμενη μέρα ανατινάχθηκαν οι αγωγοί, αλλά δεν το λέει κανένας αυτό. Τι να πει. Τώρα θέλω να μου πείτε, όταν με μεγάλα τραπεζικά συστήματα είτε καταραίουν, είτε κλείνουν, είτε πολλούνται, είτε ελέγχονται, είτε θα δούμε τι θα γίνει και με την Deutsche Bank στο τέλος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Πόσο εύκολα η Γερμανία, όπως και η Ελβετία, θα αφήσει να καταρρεύσουν πλήρως εμβληματικά για άλλες δουλειές τραπεζικά ίδρυμα δουλειές τους. Όμως από την άλλη το ερώτημα είναι το εξής. Δεν χάνεται αυτή τη στιγμή η λεγόμενη τραπεζική ουδετερότητα της Ελβετίας, γιατί έχει χαθεί η άλλη ουδετερότητα? Δεν χάνεται η ισχυρότητα του τραπεζικού συστήματος της Γερμανίας? Και ποιος ωφελείται από αυτό? Αυτά τα πρόσεχαν όταν χάθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ. Αυτά ήταν καμπανάκια. Αυτό τι σήμαινε τότε? Σήμαινε ότι οι μηχανισμοί οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί έχουν αστοχήσει. Ήταν το πρώτο καμπανάκι. Τώρα όμως αυτό το οποίο επιμένω και θα επανέλθω για να σας τα συσχετήσω είναι ότι το αφεντικό της Credit Suisse, ο οποίος είναι και ο πατέρας του ευρωομόλογου, κύριε Σαχίνη,
Γιατί αποφεύγουν να μας πούνε ότι μέχρι πριν δύο μήνες, παρότι είναι υπέργυρος 81-82 χρονών, όπως είναι, ήταν ενεργό μέλος executive στο Δέλτα Σίγμα της Ροσνεφτ. Και γιατί έφυγε ξαφνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν το λένε αυτό, κύριε Σαχίνη? Δεν είναι ένα τραπεζικό θέμα το οποίο πρέπει να μας... Γιατί αν το πούνε αυτό και μιλήσουν ότι έφυγε από το Δέλτα Σίγμα της Ροσνεφτ ο Γερμανός αλλά Ελβετός πολιτογραφημένος πατέρας του ευρωομόλογου και πρώην πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Credit Suisse, ο οποίος βρέθηκε αργότερα να είναι διευθύνοντας σύμβουλος στην Barclays, και η Barclays Bank και η Credit Suisse μέσω αυτού του ανθρώπου χρηματοδότησαν τον αγωγό Nord Stream 1 το 2012. Γι' αυτό δεν τα συζητάνε, κύριε Σαχίνη. Και γι' αυτό αφήνουν τον κόσμο με συνεχώς οι αναλύσεις, αφήνουν κενά. Διότι όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε την πραγματικότητα, δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο, ή τη λέμε μέχρι εκεί που μας το επιτρέπουν οι δημόσιες σχέσεις που έχουμε με τους τραπεζίτες, με τις τράπεζες, δεν ξέρω και εγώ με ποιον. Εδώ που φτάσαμε πρέπει να τα πούμε όλα. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε εδώ και καιρό ότι αυτό το μότο που λέμε it's too big to fail, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η Credit Suisse για να πέσει, η Deutsche Bank είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμη μεγαλύτερη. Βεβαίως. Διότι θα δείτε ότι τώρα από εδώ και στο εξής θα βγαίνουν νέο τύπου συνεργασίες και νέα πράγματα πάνω στο ενεργειακό μονοπόλιο που είχε ξεκινήσει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Νέες αποκαλύψεις θα αρχίσουν να γίνονται. Και δεν είναι μόνο η Credit Suisse η οποία ήταν αναμειγμένη ενεργά με την κατασκευή των αγωγών. Δεν είναι μόνο ότι αυτή η τράπεζα, εφόσον είναι αναμειγμένη με δανειοδοτήσεις και project έως το 2035, συγχωρήστε με, αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση στη συμμετοχή της? Πώς το βλέπετε εσείς, τώρα που έχει καταστραφεί ο όγος? Και όχι μόνο αυτής, και των 24 τραπεζών που συμμετείχαν τότε. Mm-hmm. Η ενεργή παρουσία του ενεργειακού συστήματος της Ρωσίας μέσω ποιας χώρας γίνεται? Δηλαδή το Συμβούλιο των Μετόχων της Gazprom, όπου προείσταται ο πρώην Γερμανός καγκελάριος και πρώην πρόεδρος της Ροσνεφ μέχρι πρόσφατα, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, δεν βρίσκεται στην Ελβετία? Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα κύριε Δαλή. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Η δική σας, λέει, εκτίμηση, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι ότι η τραπεζική κρίση του 23 είναι ένα νέο φαινόμενο και δεν αποτελεί συνέχεια, με άλλη μορφή βέβαια, της κρίσης του 8? Καμία σχέση δεν έχει. Το μόνο που μπορώ να πω για το 2008 είναι ότι ειδικά για την Αμερική απεδείχθη ότι όλα αυτά τα περίφημα μέτρα ασφαλείας, τα stress test, τα εποπτικά συστήματα και γενικότερο αυτός ο φοβερός και τρομερός εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος απροστάτευε την Αμερική από τέτοιου είδους φαινόμενα, φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε. Για εστόχησε. Ή δεν ήταν αυτό το οποίο μας έλεγαν. Διότι εγώ βλέπω μια χαρά καταραίων οι τράπεζες. Κάποιοι λένε, έλα μπορεί μια μικρή τράπεζα. Εγώ να σας πω κάτι. Πάρτε τη Silicon Valley Bank, δείτε την κεφαλαιοποίησή της και πείτε μου πόσες φορές μεγαλύτερη είναι από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Ας το κάνουν αυτό. Ναι, για τέτοιες μικρές τράπεζες λέμε. Ωστόσο, ναι, η αρχή ισχύει και εδώ, έτσι. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Συμβαίνει αυτό και εδώ συμβαίνει με ανάγλυφο τρόπο. Άρα εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εκτιμάτε? Καμία σχέση δεν έχει αυτό που έγινε το 2008 με τη Lehman Brothers με αυτό που συμβαίνει τώρα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Και θα σας πω, το ενθαρρυντικό στην όλη ιστορία είναι ότι τώρα, αυτή την περίοδο, για την Αμερική μιλάω, για τη ΣΥΠΑ, ότι απουσιάζει ο μεγάλος δράκος από την όλη ιστορία. Ο μεγάλος δράκος το 2008 ήταν η Bear Stearns. Αυτή ήταν που σκόρπισε, διασκόρπισε την κρίση σε όλο τον πλανήτη. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαφώς επικίνδυνο, ναι, αλλά είναι ελεγχόμενο. Δηλαδή μπορεί να το ελέγξει η Federal Reserve, γιατί έχει και τα εργαλεία, αλλά δεν είναι και αυτό
αυτό που θα λειτουργεί όπως ο πολλαπλασιαστής της Μπέρτσελ που έκανε το χάσκι μπάλα το 2008. Βλέπω όμως ότι δεν ακολουθούνται αυτά τα οποία επιτάσσει η λογική και οι κρίσεις έστω και τώρα. Είδα ότι βγήκανε μια χαρά χαρούμενοι και είπαν ότι εντάξει, κοιτάξτε, εμείς δεν θα κάνουμε μια παύση στην πολιτική της αύξησης των επιτοκίων, και ενώ είχαμε προγραμματίσει 50 μονάδες βάσης για τον επόμενο μήνα, δεν θα το κάνουμε μόνο 25. Αυτό είναι έγκλημα. Αν το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω τι μας λέτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα εδώ που μου θέτουν οι περισσότεροι είναι: στην Ευρώπη έχετε την ίδια σιγουριά ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση? Μου λέει εδώ κάποιος φίλος. Όχι. Θυμίζω, λέει, ότι το 18ο αιώνα ο Βολτέρος, που ήθελε να δείξει ότι οι Ελβετοί τραπεζίτες είναι όχι μόνο αλάνθαστοι αλλά και οι πιο αποτελεσματικοί στο κυνήγι του κέρδους, είχε πει την περίφημη ατάκα: αν δείτε ένα Ελβετό τραπεζίτη να πηδά από το παράθυρο, ακολουθήστε τον, θα υπάρχει κάτι για να κερδίσετε. Σήμερα μπορούμε να πούμε, λέει, ότι ισχύει αυτό όμως? Όχι. Δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί προηγουμένως, από ό,τι σας είπα, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, αυτή τη φορά, προσέξτε, αν θέλουν να ελέγξουν την τραπεζική κρίση, μπορούν να την ελέγξουν. Αν θέλουν. Αν θέλουν να την ελέγξουν. Αυτό που έχω γράψει όμως από την αρχή, από τις 8 του μηνός που ξέσπασε αυτό το πράγμα, είναι ότι η αίσθησή μου και το ερώτημά μου είναι αυτό. Θέλουν? Έχω την εντύπωση ότι δεν θέλουν. Υπάρχει περίπτωση να παίζει το σενάριο που λέει εδώ ο φίλος ο Θάνος, να γίνονται όλα εσκεμμένα για να μαζευτούν όλες οι μικρές τράπεζες από τις 4-5 μεγάλες που θα οδηγήσουν σε digital δολάριο? Δεν μπορεί. Κοιτάξτε, στην Αμερική δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Γιατί, να σας πω κάτι, από τις 108 τράπεζες, τις οποίες έχουμε εξετάσει κάποια πράγματα, αυτές που είναι οι μικρές, να το πούμε έτσι, οι μικρές κεφαλαιοποίησεις για τα δεδομένα της Αμερικής, όπως μεσαίες μάλλον προς μικρές, όπως ήταν η Silicon Valley και η Bank και προς τα κάτω, κάτω από τη 15η θέση δηλαδή, αυτές έχουν το 60% του συνολικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος. Που θα, εκεί θα γίνει ζημιά μεγάλη. Δεν μιλάμε απλά για Rallone Bank, δεν μιλάμε έτσι για Bank Run αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ότι θα υπάρχει, θα βγει ο θεριστής. Άρα, κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν αυτό, θέλω... Γι' αυτό, ναι. Να σας δώσω ένα λεπτό να σας πω γι' αυτό και αν σας, θα σας περιγράψω κάτι το οποίο το δοκιμάσα το 1998 σε μια άλλη περίπτωση που έμοιαζε με τούτη, με τη διαφορά ότι τότε δεν ήταν τράπεζα, δεν ήταν ένα hedge fund, που πώς το σώσανε, όπως και τώρα. Τώρα μαζέψανε για να δείξουν ότι δεν θέλουν να γίνει αυτό που λέτε. Μαζέψανε ένα σύνολο τραπεζών, οι πέντε μεγάλες βάλανε από τέσσερις μεγάλες βάλανε από 5 δις, δύο μεσαίες βάλανε από 2,5 και πέντε μικρότερες από 1 δις. Μαζέψανε 30 δις και πήγαν και τα καταθέσαν στις τράπεζες, στη First Republic που είναι υποκατάρρευση, για να δείξουν τι, ότι να, εμείς φέρνουμε ανασφάλιστα λεφτά και τα καταθέτουμε σε αυτή την τράπεζα. Και αυτό είναι ένα σχέδιο διάσωσης έξυπνο, έχει ξαναχρησιμοποιηθεί όπως σας λέω το 1998 για να διασωθεί ένα hedge fund, άσχετα αν αποδώσει, αν δεν αποδώσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν πρώτον λεφτά από τους φορολογούμενους και δεύτερον οι μεγάλες τράπεζες λένε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε, ότι εμείς σας θέλουμε εδώ πέρα. Ορίστε, πάρτε τα. Εδώ όμως θα σας πω και το δασκάλο και το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτά τα λεφτά τα οποία πήγαν, άμα το ψάξεις, ξέρετε ποια ήταν? Ήταν τα λεφτά που απέσυραν μια εβδομάδα πριν. Και αυτού του είδους οι τράπεζες υπέστησαν ένα bank run mini. Καταλάβατε τώρα να σας πω? Δηλαδή είναι ένα νόημα που έχει δύο πλευρές. Είναι δύσκολο κάποιος να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση του ακροατή. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να σας πει είναι ένας CEO μιας πολύ μεγάλης τράπεζας τέτοιας. Γιατί μόνο αυτός ξέρει. Κάτω από αυτόν δεν γνωρίζει κανένας. Και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί σε κανένα μήνα. Η Γενική Συνέλευση όπου τη συνεδριάσει. Τέλος της χρονιάς, μέσα της χρονιάς που θα συνεδριάσουν. Άρα η απάντηση, αν δοθεί αυτό, είναι ελαφρά την καρδία και δεν εξασφαλίζει ότι θα έχεις κάποια επιτυχία πάνω σε αυτό.
Η δικιά μου τώρα η αίσθηση είναι μέχρι στιγμής, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ότι δεν βλέπω τις κεντρικές τράπεζες να θέλουν να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το τραπεζικό, μιλάω τώρα, την κρίση, την τραπεζική. Διότι μη μου πείτε ότι ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή 12 με 14 τράπεζες, όχι μόνο στην Ευρώπη. Ξέρουμε τράπεζες έχουν τεράστια προβλήματα και στην Ασία και στην Αυστραλία. Ξέρουμε τράπεζες τέτοιες που έχουν προβλήματα, αυτά που έχω γράψει κάτω από το χαλί. Μη μου πείτε ότι δεν τα ξέρουν αυτά οι κεντρικοί τραπεζίτες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η, πώς το λέει, και η ΦΕΔ. Οι συναλλαγές με αυτές όμως γίνονται κανονικά. Μέτρα προστασίας ή, εν πάση περιπτώσει, δίχτυ προστασίας δεν βλέπω. Και τι εξήγηση δίνεται, κύριε Δαλή? Ότι η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι αυτή που σας είπα δειλά-δειλά από την αρχή. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται, εποχή κυνηγιού. Κάποιοι έχουν βγει για κυνήγι. Και όποιος συνεχίσει να συμπλέει ή να βοηθά ή να χρηματοδοτεί σε επενδύσεις Ρώσων ολιγαρχών, θα δει πολλά άσχημα πράγματα. Αυτό μόνο βλέπω εγώ. Γιατί να σας πω κάτι, δεν το λέω έτσι επειδή μου ήρθε. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι και αν δει κάποιος τον όγκο των συναλλαγών της ημέρας που έκανε τη μεγάλη πτώση η μετοχή της Credit Suisse, θα διαπιστώσει, το volume δηλαδή, θα διαπιστώσει ότι όλο αυτό το sell-off δεν ήταν τίποτα άλλο από απόσυρση χρημάτων που έκαναν Αμερικανοί δανειστές της τράπεζας. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό τώρα? Απαντώ ευθέως στις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν καταφέρνω να δώσω τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν απόλυτα. Οπότε δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λέμε ότι αυτά είναι τυχαία γεγονότα ή σκάσαν τώρα κτλ. Είναι σαφώς αποτελέσματα μιας εξωφρενικής ολέθριας πολιτικής που έχει τις ρίζες στο lockdown και οδηγεί πού αυτό το πράγμα. Οδηγεί και στην ενεργειακή και στην επιστημιστική κρίση και στην κρίση στην Ουκρανία, η οποία, συγχωρέστε με, αλλά αν δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση το 2014 και τώρα, δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Και πολλά εξ αυτών τα οποία δεν εξηγούνται, οι αιμονές, οι επιμονές, όλα αυτά τα πράγματα είναι καθαρά διότι αυτό το οποίο λειτουργεί ως ως χρυσό μαλωδέρας είναι το ενεργειακό πεδίο της Ουκρανίας και η αγωγή και ο ανταγωνισμός του ουκρανικού συστήματος με τον Nord Stream 1 και με τον Nord Stream 2 που δεν λειτουργήσε ποτέ. Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Ηλίας, ένας καθηγητής οικονομικών είπε προχθές ότι έγινε από τις τράπεζες της Ηνωμένες Πολιτείες κακή διαχείριση του ρίσκου, αφού το αμερικανικό δημόσιο θα εξοφλούσε κανονικά τα ομόλογα στην κανονική αξία τους. Δεν χάθηκαν καν χρήματα, το συμμερίζεται, λέει ο κύριος Σταδαλής. Μα τι είναι εδώ τώρα να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, για να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται και λίγο διαφορετικά. Όταν μιλάμε για πολύ πλούσιους ανθρώπους, ξέρετε, αυτοί οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι έχουν μόνο έναν εχθρό. Ξέρετε ποιος είναι? Ο χρόνος. Δεν υπάρχει άλλος εχθρός για τους πολύ πλούσιους. Είναι μόνο ο χρόνος. Κάτι το οποίο εμάς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι το δευτερόλεπτο αυτού του ανθρώπου είναι τόσο πολύ σημαντικό για αυτόν που θα έκανε το παν για να το κερδίσει πίσω. Αυτό γίνεται τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πράγμα είναι μια αναδιανομή ισχύως στην ενεργειακή αγορά και κατ' επέκταση σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μου λέτε, κύριε Δαλή, έπαιξε ρόλο στην Credit Suisse ειδικά ότι ήταν ένας από τους βασικούς επενδυτές στο χώρο των καυσίμων και δίτων ορυκτών και η αντίθεση που υπήρχε από περιβαλλοντικές οργανώσεις, διότι ο πρεσβευτής τους είναι ο γνωστός τενίστας ο Φέντερερ της Credit Suisse και η αντίπαλος ήταν η κυρία Γκρέτα.
έπαιξαν ρόλο αυτά, ή όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης, οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες έχουν πουλήσει ομόλογα για μελλοντικά νέα πράσινα και ψηφιακά προϊόντα και η αγορά αυτή καταραίει, γιατί οι πρώτες ύλες ανήκουν στο ανατολικό ημισφαίριο, οπότε οι φούσκες σκάνε και οι τράπεζες και funds έχουν ενεργητικό 421-3 και το ΑΕΠ των χωρών δεν υπερβαίνει τα 92. Τι από τα δύο υφίσταται? Θα σας πω, εγώ δεν τα βλέπω. Αυτά οι ιστορίες με την Κρέτα και τα λοιπά είναι, πώς θα σας το πω, είναι πως στην παλιά εποχή υπήρχαν οι κλόουν αυτοί οι οποίοι προκαλούσαν εφορία στους βασιλιάδες. Τέτοιες ιστορίες είναι. Εμείς τις δίνουμε παραπάνω αξία από όσο πρέπει. Το άλλο που λέει ο Βασίλης για τα μελλοντικά πράσινα ψηφιακά προϊόντα που κατέρευσαν γιατί στην Ανατολή είναι οι πρώτες ύλες. Ναι, εντάξει, αυτό υπάρχει, έτσι είναι. Αλλά έτσι γινόταν και χρόνια κιόλα. Βέβαια, το πού είναι οι πρώτες ύλες, συγχωρήστε με εδώ, αμφιβάλλω λίγο και να σας πω. Θα σας πω και κάποια πολύ καινούργια πράγματα. Οι πρώτες ύλες απεδείχθη ότι αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τον πλανήτη δεν βρίσκονται πάντα εκεί που μας λένε, διότι το 2014, όταν χρειάστηκε να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση η Αμερική, αύξησε 500% τις εξορίξεις πετρελαίου με fracking. Και πήγαν και στο καλό και οι Γκρέτες και οι Μρέτες και δεν μίλησε κανένας. Αύξησαν κατά το ίδιο ποσοστό τις εξορίξεις φυσικού αερίου, χρηματοδότησαν καμπάνιες και απλώθηκαν παντού και εκτός Αμερικής, και απεδείχθη ότι η Αμερική είχε πολύ περισσότερες πρώτες ύλες από αυτές που υποψιαζόμασταν ότι έχει. Τώρα όμως, μέσα στην πανδημία, εγώ δεν είδα κανένα να αυξάνει την παραγωγή του. Αντίθετα, είδα να κρατείται η παραγωγή κάτω από τα επίπεδα τα οποία έπρεπε, όριζε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Είδα αγωγούς όπως ο Κέι στον Excel, για να καταλάβετε ότι δεν φώναζα τζάμπα τότε, ότι ανοίξτε ρε παιδιά επιτέλους εκεί για να μην εξαρτώμαστε πολύ από την Κίνα. Και είδα μία παραπέωσα και ανίκανη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα φάντασμα της πάλι ποτέ πανίσχυρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείνει φυσικό αέριο, κοιτάσματα, να μην επιτρέπει κοιτάσματα φυσικού αέριου, να κλείνει κοιτάσματα πετρελαίου, να κλείνει αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αερίου, να βγάζει διατάγματα ότι απαγορεύεται και να βάζει χρηματιστήριο στις τιμές. Με αποτέλεσμα, ενώ τώρα, εδώ και μήνες, πέφτουνε οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, δεν λένε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι να συζητήσουμε? Θα σας πω όμως και θα σας αποκαλύψω κάτι. Ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, επειδή αυτή η ηλίθια πολιτική αρχίζει πλέον και λειτουργεί πολύ ανάστροφα για τους σχεδιαστές πολιτικής στην Αμερική και στις Βρυξέλλες δικούς μας, έχουν γίνει επαφές και χωρίς να μιλήσει καμία Γκρέτα, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε εσείς πουθενά, δόθηκαν άδειες εξόριξης στην Αλάσκα. Ναι, ναι, και σωστό, το είπαμε εδώ. Όμως υπάρχει και το κενό. Η Γκρέτα να διαμαρτύρεται ή το Ταμείο των Νορβηγών να λέει ότι θα αποσυρθώ από τις τράπεζες της Αμερικής που έχω επενδύσει? Όχι. Γιατί αυτό απειλούσε επί Τραμπ. Υπάρχει βέβαια μια μαύρη τρύπα για τη Δύση και ιδίως για την Ευρώπη. Σπάνιες γαίες και οι στρατηγικές πρώτες ύλες όπως το κοβάλτιο. Εκεί τρακάτε ποδαράκια μου. Έτσι. Α, δεν είναι μόνο το κοβάλτιο. Ο αγώνας θα δοθεί στο λίθιο. Ξέρετε, αλλά γιατί διαφωνώ εγώ για τις μπαταρίες τώρα, καταλάβατε. Σωστά. Γιατί διαφωνώ εγώ με αυτόν τον αφορισμό ότι οι σπάνιες γεύσεις είναι από εκεί, η παραγωγή είναι από εδώ κτλ. Ξέρετε, εδώ και χρόνια γνωρίζουμε, παράδειγμα, μιας και μιλάμε για το λίθιο, τα τεράστια κοιτάσματα της χυλής. Οπότε δεν τα βρείτε πουθενά να συζητιούνται, αλλά υπάρχουν στις εταιρείες. Και τα γνωρίζουμε και γίνεται Ελντοράντο αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Μαντέψτε ποιος θα την εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία. Στη Χιλή που είναι η πιο μακρόστερη χώρα στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και βλέπετε βγαίνουν από τα συρτάρια κάποια σχέδια τα οποία διαφοροποιούν τους παραγωγούς. Δηλαδή οι σπάνιες γιές αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και μιλάνε για την Αφρική. Τώρα τα ανακαλύψανε. Ή το φυσικό αέριο. Στο σύνολο της Αφρικής. Τώρα τα ανακαλύψανε. Θέλω να χρηματοδοτούμε πολέμους στην Αφρική, κύριε Σαχίλ, για να πάρουμε το φυσικό αέριο. Σωστό, να το έχετε πει αναλυτικά. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με δύο ερωτήματα. Το ένα είναι,
Τι βλέπει για τις ελληνικές τράπεζες ο κύριος Αδαλής σε αυτό το κλίμα? Κοιτάξτε, οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάποια θετικά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα 10 χρόνια οι τράπεζες μόνο, οι δικές μας δηλαδή, μόνο αγόραζαν χρήμα. Δεν πουλούσαν, δεν δάνειζαν. Έπαιρναν τα χρήματα κάθε Παρασκευή και τα έστελναν στο Αμβούργο και από εκεί και πέρα ο μήνας έχει 9. Ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι ελληνικές τράπεζες. Βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά ελληνικές δεν είναι. Με την έννοια που το λέει ο ακροατής σας, έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση των μετόχων. Έχουν μπει καινούργια πρόσωπα και πλέον έχουν ξεσφίξει λίγο την κάνουλα, γιατί είχαν αντιληφθεί ότι όταν πριν καιρό πουλούσαν το χρήμα με μείον μισό τα 100 στο Αμβούργο, δηλαδή έδιναν ένα δις στο Αμβούργο, τους επιστρέφανε 950 εκατομμύρια όταν τα χρειαζόταν. Λοιπόν, προκειμένου για να χάνουν, σκεφτήκαν λίγο πιο οικονομικά και είπαν ότι να τα δίνουμε σε αυτούς, δεν δίνουμε. Και έτσι άνοιξε η κάνουλα των καταναλωτικών δανείων. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αυτό που θα σας πω τώρα έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, ότι μέσα σε 3 λεπτά, αν δεν έχεις δυσμενή, μπορείς μέσα από το κινητό στο τηλέφωνο να ζητήσεις 5 χιλιάρικα σε μια τράπεζα, 10 σε άλλη, 15, και σε 3 λεπτά να σου έρθει η απάντηση, και αν εγκρίνεται σε άλλα 2 λεπτά να σου εκταμιαστούν τα λεφτά στο λογαριασμό, αρκεί να είσαι πελάτης της τράπεζας. Ναι. Μπορείς να πας εκεί. Άντε βρες πολλούς που να μην είναι κόκκινοι όμως πια. Υπάρχουν, συγχωρείτε πολύ. Εντάξει, υπάρχουν. Υπάρχουν. Γιατί φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια, 12 χρόνια, κύριε Σαχίνη, οι 18άριδες γίναν 30άριδες. Σωστό και αυτό. Για πόσο πληθυσμό μιλάμε. Θα κλείσω με το ερώτημα που μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος. Δεν απάντησε όμως αυτό για τις τράπεζες. Ελάτε λίγο γρήγορα μόνο. Οι ελληνικές τράπεζες, επειδή λειτουργούν με πιο παραδοσιακό τρόπο από αυτές, δηλαδή δεν είναι εμπλεκόμενες σε διάφορα χρηματοδοτικά προϊόντα, τα οποία δεν τα ξέρουμε κιόλας εδώ στην Ελλάδα, έχουν λιγότερη έκθεση και στις αμερικάνικες αυτές τράπεζες και στις ευρωπαϊκές, πλην κάποιο startup, οι οποίες είναι ελάχιστες και συνδέονται με τη Silicon Valley Bank. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κάποιος φόβος έκθεσης των ελληνικών τραπεζών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Τώρα, αν γίνει ένα γενικό sell-off, ένα τεράστιο bank run και που χτυπήσει ολόκληρο τον πλανήτη, δεν θα εξαιρεθούν οι δικές μας. Αλλά προς ώρας, εγώ βλέπω ότι απέχουμε ακόμα και αυτό να το ξανασυζητήσουμε. Ξέρετε πότε? Να το ξανασυζητήσουμε το καλοκαίρι, οπότε και λήγουν τα μεγάλα πακετά από τα κορονοομπόλογα. Το χρήμα δηλαδή που είχε κοπεί στις αρχές της πανδημίας και πληρώναν τον κόσμο για να κάθεται στο σπίτι του, για να κάθεται μέσα, έχουν ήδη αρχίσει και λίγο. Πληρώνουν τους επιχειρηματίες επειδή τους βάλα και κλείσε τα μαγαζιά. Αυτά είναι ομόλογα, τα γνωστά κορονοομπόλογα. Λίγουν, τι σημαίνει πρέπει να πληρωθούν ή να δουν κάποια άλλη λύση. Δεν την προτείνω εγώ τώρα σε εσάς, ξέρω τις λύσεις που υπάρχουν. Αλλά το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Και αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, είναι αν το θέλετε και λίγο, όσο πλησιάζει μια σόμπα, τόσο πιο πολύ ζεσταίνεσαι. Η σόμπα είναι το καλοκαίρι, που λίγο τα κορονομολόγια, κύριε Σαχίνη. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κλείσουμε ή δυνατόν με τίτλο. Αν θα έπρεπε, λέει, εδώ ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, να θέσει ένα υπέρτιτλο ο κύριος Αδαλής σε αυτή την τραπεζική κρίση με θεματολογία την αιτία της, ποιος θα ήταν αυτός ο υπέρτιτλος? Έκανε διακοπή, δεν άκουσα τίποτα. Αν θα έπρεπε να. Να θέσετε έναν υπέρτιτλο σε αυτή την τραπεζική κρίση με θεματολογία την αιτία της, ποιος θα ήταν αυτός? Τι τίτλο θα βάζατε σε αυτή την κρίση? Τι τίτλο θα έβαζε, Ναι. Αν είστε πρόχειρος. Τι να σας πω, δηλαδή. Δεν θέλω να το βάλω να τον τίτλο, γιατί είναι πρωί και έχουμε το εσουράνι. Η εκπομπή μας ήταν τα μεσάνυχτα. Θα σας τον έβαζα τον τίτλο. Εντάξει, κύριε. Καλύτερα να μην το κάνω. Εντάξει, καταλάβαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε και θα καλά. Τα λέμε εδώ. Έχει ανοίξει για τα καλά ο χορός. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.